Νομίζω η κυρίαρχη αξία στην τέχνη είναι ο άνθρωπος, η παρουσία του ανθρώπου, η ανθρώπινη εμπειρία και η καταγραφή της σαν έκφραση. Λοιπόν, ναι, μ' αρέσει αυτός ο κινηματογράφος που επικεντρώνεται σε ανθρώπινα θέματα, σε έρευνα, σε ανησυχίες, σε ιδιαιτερότητες ενός πολιτισμού, οποιοδήποτε πολιτισμού, που εκφράζονται μέσα από την κινηματογραφική τέχνη. Ίσως είναι χαρακτηριστικό της γενιάς μου, ότι ελπίζουμε πάντα σε κάτι καλύτερο, ελπίζουμε ότι μέσα από την τέχνη θα αλλάξει ο κόσμος, θα ζούμε σε ένα καλύτερο κόσμο, πιο ευτυχισμένο, πιο δίκαιο, κτλ. Εγώ τουλάχιστον αυτό πίστευα. Και όταν ασχολήθηκα με το σινεμά, ήταν όταν πιστεύαμε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να αλλάξει και οι τέχνες γενικά θα αλλάξουν τη ζωή. Ουτοπία ήταν φυσικά, δεν άλλαξε τίποτα στην ουσία. Αλλά δεν πάω να το επιδιώκω και το κάνω μέσα από τις επιλογές μου στον κινηματογράφο. Τελευταία 12 χρόνια οργανώνω το φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ. Δεν διέκοψα ποτέ τη σχέση μου με τη Θεσσαλονίκη, την οποία λατρεύω. Πάθος έχω. Δηλαδή, είχα μια, ίσως την καλύτερη εμπειρία στην επαγγελματική μου πορεία, που μου την έδωσε το κοινό της Θεσσαλονίκης. Όταν είδα όλες αυτές τις ουρές, όλο αυτό το κοινό, τις επιφημίες για ταινίες που ήταν καινούργιων σκηνοθετών, που δεν τους ήξερε κανείς, που ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι συχνά. Και υπήρξε τέτοια δυνατή, τέτοια ζωηρή ανταπόκριση από το κοινό, για έναν προγραμματιστή είμαι στο παράδεισο. Αυτό είναι που θέλει κανείς να δει. Ελπίζω να ξαναγίνει, το εύχομαι. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Nobody's after you. Please believe me. Sweet girl. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone! Εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρης ακολουθεί λίγο, αν θέλει, στο προφίλ του φεστιβάλ, έτσι όπως το είχαμε στήσει εμείς, κατά κάποιο τρόπο, μαζί με τον Δημήτρη, γιατί δούλευε τόσα χρόνια μαζί μου. Μετά, με την περίοδο, τη μεταβατική των 5 ετών, νομίζω ότι οι ταινίες ήταν λιγότερο που ενδιέφερε το φεστιβάλ και όχι τόσο η ουσία του φεστιβάλ. Διότι ένα φεστιβάλ, κατά κάποιο τρόπο, είναι εκεί για να δείχνει ταινίες της επιλογής, ας πούμε, που κάνει επιλογή, αυστηρή επιλογή, όχι κλπ. Τώρα, νομίζω, έγινε μια διορθωτική κίνηση κατά κάποιο τρόπο να επανέλθουμε να πούμε σε πιο σοβαρές αντιλήψεις για τον κινηματογράφο. Στο έκτο λεπτό θα βγεις. Στο έκτο λεπτό θα πρέπει να μπορείς να βγεις. Τώρα ξανά ήρθα, ας πούμε, με την ιδιότητα του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, πράγμα που είναι και αρκετά τιμητικό, ας πούμε, για επιστροφή κατά κάποιο τρόπο. Και γενικώς, εντάξει, ξεκινάμε και θα δούμε, ας πούμε, και τις ταινίες και να δούμε και το επίπεδο και θα κάνουμε την αξιολόγησή μας. Πώς το κάνει ο κόσμος? Δεν θες να μάθεις? Όχι. Βλέπουμε σε ένα φεστιβάλ να συμμετέχει όλη η πόλη, σε όλες τις γωνιές, με κάθε τρόπο. Εδώ πέρα πάντα αυτό ήταν το πρόβλημα της πόλης. Συμμετείχαν πολύ ένα μικρό κομμάτι της πόλης. Δυναμικό μεν, αλλά μικρό. Πιστεύω ότι σταδιακά αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει. Άλλαξε και η πόλη δήμαρχο εξάλλου. Οπότε μπορεί να συμμετέχει όλη η πόλη και όχι ένα πολύ μικρό κομμάτι του κέντρου και των φοιτητών της. Έχει καταγραφεί στη συνείδηση του φεστιβαλικού κόσμου ότι είναι ένα φεστιβάλ με δυναμική, μπορεί να φέρνει στάρ. Πιστεύω ότι έχει ένα χαρακτήρα, αυτό το ανεξάρτητο που θέλει ο Ιππίδης. Νομίζω ότι το έχει πετύχει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για περισσότερο.